σε φλερτάρουν δύο φίλοι και σε διεκδικούν ταυτόχρονα. Είσαι σε δίλημα και δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Μαθαίνεις ότι ο ένας είναι πλούσιος και ο άλλος φτωχός και άνεργος. Θα επηρεάσει αυτό την απόφασή σου? Βασικά πιστεύω δεν θα έμπαινα σε αυτό το δίλημα προς το παρόν. Εγώ φυσικά. Δεν θα έμπαινα σε τέτοιο δίλημα, οπότε δεν θα επιλέπα κανένα από τους δυο. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου δηλαδή, η οικονομική κατάσταση? Ούτε η οικονομική, ούτε η φταίη. Δηλαδή δεν θα έμπαινα εγώ. Το αν έμπαινα, δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλλά δεν θα έμπαινα, αυτό είναι το σίγουρο. Δεν θα έμπαινες καθόλου σε αυτή τη διαδικασία, να σκεφτείς. Κανένα, δύο αγόρια. Τι εννοείς δύο αγόρια? Αφού με φλερτάρουν δύο αγόρια. Θα πρέπει να φλερτάρουν δύο αγόρια, λέτε. Σε φλερτάρουν δύο αγόρια. Ένα από τους δύο σίγουρα μπορεί να σου αρέσει, έτσι. Γιατί δεν θα έμπαινες καθόλου στη διαδικασία, αν σε φλερτάρουν? Επειδή είναι δύο φίλοι, θα ακύρωνες και τους δύο? Σίγουρα δεν θα σκεφτόμουν τον πλούσιο. Αλλά δεν ξέρω. Θα προτιμούσες το φτωχό? Δεν ξέρω. Κάποιος πρέπει να σου κάνει αίσθηση. Ναι, μα από πού να σκεφτώσουν να κάνει. Μα δεν έχει σημασία αν είναι πλούσιος ή φτωχός. Το αν μου αρέσει εμένα είναι πολύ διαφορετικό. Ωραία. Με το αν είναι πλούσιος ή φτωχός. Αν είναι καλή καρδιά και μου αρέσει, αυτό θα πάρω. Δηλαδή, εγώ δεν γνωρίζω. Επειδή μου ξεκαθαρίσατε ότι είναι πλούσιος και όλος φτωχός. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει. Μπορεί να είναι πλούσιος και να έχει καλή καρδιά. Μπορεί να είναι φτωχός και να έχει άσχημη καρδιά, καταλαβαίνετε. Δεν ήταν ξεκάθαρο. Μάλιστα, αυτό θέλαμε να μας απαντήσει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιβόνη. Η πιο σωστή απάντηση. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Νικόλα. Παρόλο που δυσκολεύτηκε λίγο να το καταλάβει και το μυαλό της πήγε κάπου αλλού, ναι, και αν δεν θα ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία, το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ σωστό, γιατί δεν έχει σημασία είτε φτωχός είτε πλούσιος. Σημασία είναι να έχει καλή ψυχή και καλή καρδιά και να σε σέβεται. Εννοείται. Πάμε στη βαθμολογία. Άνδρεα. Στο βγάλαμε με πίεση. Σου βγάλαμε την απάντηση με λίγη πίεση. Καταλήξε. Καθαρή η ερώτηση. Η ερώτηση. Άρα, ναι. Τελικά μας απάντησε σωστά όμως, οπότε θα σου βάλω 8. Ευχαριστώ πολύ. Νικόλα. 7 από μένα. Ιβόνη. 8 από μένα. 7. Και 7 από τον Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 30 βαθμούς.